Τραγικό θάνατο βρήκε σήμερα το πρωί ο διευθυντής του κατασκευαστικού τομέα της κοινοπραξίας Μαλλιακός Κλειδί, όταν καταπλακώθηκε από ένα μεγάλο τμήμα βράχου που αποκολλήθηκε σε κατολίσθηση που σημειώθηκε μέσα στην κοιλάδα των Τεμπών. Ο άτυχος 58χρονος Ιταλός στην καταγωγή είχε μεταβεί στο σημείο 1 χιλιόμετρο πριν την Αγία Παρασκευή Τεμπών, μαζί με ομάδα άλλων 4 ατόμων της κοινοπραξίας, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση λόγω των συνεχών καταπτώσεων βράχων που σημειώνονταν τα τελευταία 2-24 ώρα. 8 παρατέταρτο και καθόν χρόνων η ομάδα αυτή βρίσκονταν εκεί επί του οδοστρώματος. Αποκολλήθηκε μεγάλο τμήμα βράχου με συνέπεια τον θανάσιμο τραυματισμό του επικεφαλής της ομάδος. Πρόκειται για διευθυντή του κατασκευαστικού εργοταξίου της εταιρείας Αιγαίων, αυτοκινητόδρομος Αιγαίου, και τον όλος ελαφρύ τραυματισμό των 2 εκ των υπολείπων 4. Ενεργείται προανάκριση, ενημερώθηκε ο αρμόδιος εισαγγελέας και από εκεί και πέρα, αν υπάρχουν ευθύνες, θα καταλογιστούν. Αμέσως δόθηκε εντολή να απαγορευτεί η κυκλοφορία των οχημάτων, ενώ ειδικά συνεργεία της εταιρείας έσπευσαν στο χώρο για αυτοψία. Από εχθές το βράδυ, από τις 12 η ώρα, ελήφθη η απόφαση για να κλείσουμε την κοιλάδα των Τεμπών, να κάνουμε δηλαδή εκτροπή της κυκλοφορίας, όλες τις κυκλοφορίες εκτός της κοιλάδος, λόγω 2 συμβάντων βραχοπτώσεων που είχαμε την Τρίτη το απόγευμα και την Τετάρτη απόγευμα, χθες το απόγευμα. Όντως έκλεισε η κοιλάδα. Σήμερα το πρωί με το πρώτο φως της ημέρας, συνεργείο της κατασκευαστικής χοινοπραξίας, πήγε να κάνει αυτοψία στο χώρο για να δει για ποιο λόγο είχαμε αυτά την πτώση των βράχων. Δυστυχώς, χωρίς κάποια προειδοποίηση ή κάτι το οτιδήποτε, έγινε μία κατολίσθηση και ένας βράχος πλάκωσε τον υπεύθυνο των κατασκευών της κατασκευαστικής κοινοπραξίας και είχαμε το δυστύχημα αυτό για το οποίο συζητάμε. Η πτώση των βράχων προκλήθηκε από τα έργα, δεν γνωρίζουμε, δεν θεωρούμε πως όχι. Βέβαια υπάρχει ακόμα συνεργείο επί τόπου, διενεργεί αυτοψίες. Όταν θα έχουμε κάποιο πόρισμα θα σας ενημερώσουμε. Από το βράδυ της περασμένης Τρίτης είχαν αρχίσει να σημειώνονται πτώσεις βράχων και από τύχη δεν υπήρξαν θύματα, όπως συνέβη με τον οδηγό ενός μικρού φορτηγού, ο οποίος στην προσπάθειά του να αποφύγει ένα τμήμα βράχου που αποκολλήθηκε, έπεσε με το αυτοκίνητό του στα τσιμεντένια κράσπεδα που βρίσκονται κατά μήκους του δρόμου, χωρίς ευτυχώς να πάθει τίποτα. Για 48 ώρες θα παραμείνουν κλειστά τα Τέμπη, ενώ η κυκλοφορία των οχημάτων διεξάγεται από παρακαμπτήριους δρόμους. Η κυκλοφορία των φορτηγών αυτοκινήτων γίνεται μέσω Ελασσόνας, Αγίου Δημητρίου, Κατερίνης και στη συνέχεια κατευθύνονται προς Θεσσαλονίκη. Επίσης από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα τα φορτηγά κινούνται από Κατερίνη, Ελασσόνα, Λάρισα και συνεχίζουν την πορεία τους προς Αθήνα. Όσο για τα γιοταχή αυτοκίνητα μπορούν να επιλέξουν και αυτό το δρομολόγιο αλλά και τα παράλια του νομού Λάρισας.